Χαίρετε να πιούμε μαζί ένα καφέ και να μιλήσουμε για το αυτοσαμποτάς. Για το πώς βάζουμε εμείς οι ίδιοι τρικλοποδιές στον εαυτό μας. Αφορμή για αυτό το θεωρητικό vlog είναι δύο mail. Το ένα mail το έχει γράψει μία κυρία, το οποίο είναι λιτό και περιοχτικό και ζητά να γίνει αυτό το θεωρητικό vlog. Κάντε καφέ και λάτε, γιατί θα πούμε σοβαρά πράγματα. Όχι, πως άλλες φορές δεν λέμε. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Σας γράφω αυτό το μήνυμα για να σας ευχαριστήσω για το υπέροχο vlog για την ευαισθησία. Είστε ένας πολύ δοτικός άνθρωπος και πραγματικά μπράβο σας που προσπαθείτε να μας ενθαρρύνετε μέσω αυτών των βίντεο που κάνετε, που κάνετε που κάνετε. Φαίνεται πόσο αγαπάτε τη δουλειά σας. Αν θέλετε και μπορείτε, θα ήθελα πολύ να μας κάνετε ένα θεωρητικό vlog για το πώς μπορούμε να μην βάζουμε συνεχώς τρικλοποδιές στον εαυτό μας και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και σας εύχομαι πάντα να χαμογελάτε. Μπήκε αυτό το βίντεο στο φάκελο για θεωρητικά vlogs και μέχρι να το κάνω έρχεται ένα mail από μια φίλη, από μια γυναίκα η οποία γράφει. Θέκλα μου, γεια σου. Θα μου επιτρέψει τον ενικό, μια και σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο πια μετά από τόσα vlogs δικά σου που έχω παρακολουθήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Δέχεσαι ότι υπάρχουν ατυχή γεγονότα στη ζωή μα ή εμεί πίσω-πίσω τα έχουμε προκαλέσει ασυνείδητα. Εγώ άρχισα να πιστεύω πια στο πρώτο, δηλαδή να πιστεύει ότι υπάρχουν στη ζωή σου ατυχή γεγονότα. Και γράφει. Ε, Δύο, γράφει πέντε, έξι ατυχή συμβάντα που τη έχουν συμβεί. Για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων της φίλης δεν θα διαβάσω τα συμβάντα. Ε, και ρωτάει, πες μου βρε Θέκλα, τα βάζει το σύμπαν μαζί μου, γιατί, επειδή με 50 φεύγα και δεν μπορώ να βγάλω μπούτι έξω, που αν θέλω μπορώ αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας, δεν είμαι αρκετά έξυπνη. Πάντω δεν χλέβασα ποτέ τη θεία Σοφία. Πάντα πίστευα σε αυτή. Τι μηνύματα λοιπόν μου στέλνουν και δεν τα πιάνω γυναίκα, help. Διάβασα το email τη και τη απάντησα, λιτά και δωρικά. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία για να δει γιατί αυτό σαμποτάρεσε και να το ξεπεράσει. Και τα πέντε περιστατικά που έχει αναφέρει είναι περιστατικά στα οποία η ίδια έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε κάνοντα πράγματα είτε αμελώντα να κάνει πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσε, αν είχε το μυαλό της εστιασμένο στην ίδια και στο συμφέρον της, αν τα κίνητρα της ήταν καθαρά προς τον εαυτό της, του στυλ δικαιούμαι για παράδειγμα να πάω διακοπές, ενώ είμαι μονογονιός, δικαιούμαι να πάω διακοπές, τις προγραμματίζω με το κέφι μου, κάνω καλές επιλογές, όχι σαν να είμαι κάποιο κλέφτης, και πάω διακοπές και τις ευχαριστιέμαι. Ή αναγνωρίζω ότι έχω μία, δύο, τρεις ευθύνε που έχουμε όλοι μας, όπως για παράδειγμα να κάνουμε το αυτοκίνητο μας επισκευή όταν χρειάζεται, όπως για παράδειγμα να φροντίζουμε να πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας και διάφορα άλλα. Κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, όπως όλοι οι άνθρωποι τα κάνουν. Δεν κάθομαι να κλαίγομαι ότι είμαι μόνο και δεν έχω κάποιον να μου τα κάνει και όλοι οι άλλοι κάποιον άλλον έχουν να τους τα κάνουν κλπ. Τα κάνω, και μετά δεν βρίσκομαι στη δυσάρεστη σχέση να πληρώνω υψηλά πρόστιμα το οποία θα μπορούσα να τα είχα αποφύγει αν έπαιρνα τη ζωή μου και τον εαυτό μου στα σοβαρά. Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι με θύμωσε και λίγο αυτό το mail. Δηλαδή ε, περιγράφει γεγονότα τα οποία θα μπορούσε να τα αποφύγει αν είχε τη λογική της ε, στη θέση της, δηλαδή αν δεν την αν δεν ζούσε σε μια κατάσταση συναισθηματική και ψυχική μιζέρια, του στυλ κλαίω τη μοίρα μου και λέω ότι είμαι άτυχη και λέω ότι μου συμβαίνουν ατυχώ κατυχή γεγονότα και κάθε φορά μου συμβαίνει ένα ατυχέ γεγονό που στην πραγματικότητα θα μπορούσα να το αποφύγω αν ήμουν εστιασμένη, αρχίζω να πιστεύω ότι είμαι άτυχη. Και απαντάω στη φίλη Δόρικα, όπω είπα και πριν. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να δεις γιατί αυτό σαμποτάρισε για να το ξεπεράσεις. Και μου απαντάει. Ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω ψυχοθεραπεία. Άλλωστε, όταν μαζεύονται χρέη, όντα μια single mother, που δεν θέλω να στερήσω στα παιδιά μου και να φανώ ανεπαρκή, σίγουρα δεν είναι για μένα εύκολα τα πράγματα. Απλώ ήθελα μια ενθάρρυνση για το ότι shit happens, όπω λε, και να συνεχίσω λίγο αισιόδοξα, λίγο πιο αισιόδοξα, να σε πάντα καλά. Και της απάντησα, θέκλα στάιλ, <laughs> <laughs> τα εξή. Shit happens επειδή αυτό επειδή βάζεις τον εαυτό σου τελευταίο από όλους. Δεν θες να δίνεις τα χρήματα στη ψυχοθεραπεία και νομίζεις ότι αυτά που δίνεις αχρίαστα σε λάθη που μπορούσες να αποφύγεις αν δεν έκανες αυτοσαμποτάζ... είναι λιγότερα. Συγγνώμη, δεν θα επικροτήσω αυτή τη στάση ζωή. Να σου πω πω δεν φταίει σε τίποτα και να μην κάνει ψυχοθεραπεία να διορθωθεί. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Αυτό σαν ποτάρεσε. Χρειάζε, χρειάζεσαι βοήθεια για να αγαπήσει τον εαυτό σου. Και επειδή το συνέστημα είναι έντονο και είναι σε υψηλού τόνου, λέω ώρα τώρα να κάνω αυτό το θεωρητικό βλόγ. Μιλάω ως μία αναμάρτητη. Έχω αυτό σαμποταριστεί εγώ στη ζωή μου φορές και φορές. Έχω βάλει στο εαυτό μου τρικλοποδιές πάρα πολλές φορές. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» καταλαβαίνετε γιατί εννοώ. Και στον εαυτό μου έχω βαρύ τρικλοποδιές με τον πρόωρο μου που έκανα και με άλλε επιλογές που δεν έκανα, όταν μπορούσα να τις κάνω, με πράγματα που έκανα που δεν ήταν καλά για μένα, με πράγματα που αμέλησα να κάνω και τα και τα λοιπά και τα, λοιπά και τα λοιπά. Είμαι η πρώτη διδάξασα φιλενάδες και φίλοι στο αυτό η πρώτη και καλύτερη. Καλύτερη με την έννοια ότι έχω κάνει τρομερά αυτού σαμποτά στον εαυτό μου. Ένα άλλο μεγάλο αυτού σαμποτά που έχω κάνει στον εαυτό μου είναι το 2011 που αποφάσισα και καλά να ασχοληθώ με την πολιτική με όλε αυτέ τι αρνητικέ συνέπειε. Όμω, τώρα στα 45 μου, ε, είμαι σε μια φάση ζωή που έχω συνειδητοποιήσει 100% ότι δεν μου φταίει κανεί και ότι δεν μπορώ να, να ισιώσω ανάμεσα είμαι μέσα στο πλάνο. Γιατί είμαι και λίγο ψυχαναγκαστική. Βλέπω ότι είμαι... δεν ήμουν στο κέντρο. Τώρα είμαι στο κέντρο. Έχω συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν μου φταίει κανεί, μα κανεί, μα κανεί για τι δικέ μου λαθασμένες επιλογέ, για τι δικέ μου πράξει ή τι δικέ μου αμέλειε. Μόνο εγώ φταίω. Όπω ο καθένα φταίει για τον εαυτό του. Ατυχή γεγονότα είναι μη κακό να συμβεί ένα ξαφνικό θάνατο ενό αγαπημένου μα προσώπου, που να μην έχουμε καμία σχέση με αυτό. Εντάξει. Εκείνο ναι, είναι ένα τυχέ γεγονό. Να αρρωστήσουμε σοβαρά από μια ευνίδια ασθένεια, ναι, εκεί είναι ένα τυχέ γεγονό. Όμω, το να είμαστε καλά στη ζωή μα και να μην το αντέχει το υποσυνείδητο μα ότι είμαστε καλά. Να πιστεύουμε μέσα μα ότι δεν μα αξίζει εμά η ευτυχία. Δεν μα αξίζει εμά η επιτυχία. Οπότε είτε από μόνοι μας να αυτοσαμποταριζόμαστε είτε να αφήνουμε τους άλλους να μας σαμποτάρουν, αυτό συγγνώμη είναι αυτοκαταστροφικότητα. Αυτό είναι μη υγιή σχέση με τον εαυτό μας, είναι μια στάση ζωής πολύ επικίνδυνη, είναι μια στάση ζωής ε, που επιβουλεύεται τη ψυχική και σωματική μας υγεία και ευεξία... Και είναι μια στάση ζωή που μόνο μέσα από την ψυχοθεραπεία μπορεί να ανατραπεί. Σα έχω πει πρόσφατα ότι έχω ξεκινήσει ξανά ψυχοθεραπεία αυτό το διάστημα. Και πραγματικά το πρώτο μου αίτημα πηγαίνοντα στην ψυχοθεραπεία ήταν αυτό. Θέλω να βοηθηθώ ώστε να μην ξαναβάλω τρικλοποδιά στον εαυτό μου. Αν δεν αναλάβουμε εμεί οι ίδιοι τι δικέ μα ευθύνε και αν δεν συνειδητοποιήσουμε, για παράδειγμα, ότι είμαι εγώ που άφησα πλήρω τον ηλεκτρισμό του ρεύματο, τον λογαριασμό τη ηλεκτρική, το λέμε στην Κύπρο. Πώ το λέτε στην Ελλάδα, στην Κύπρο είναι η ΑΕΚ, η Αρχή Ελεκτρισμού Κύπρου. Έχω αφήσει εγώ απλήρωτο το λογαριασμό για το ηλεκτρικό ρεύμα και γι' αυτό μου έκοψαν το ρεύμα. Δεν μου έκοψαν το ρεύμα γιατί είμαι άτυχη και συμβαίνουν άτυχη γεγονότα. Ή εγώ δεν έχω πάρει το αυτοκίνητο για σερβις και επειδή δεν πήρα το αυτοκίνητο για σερβις κάει και η μηχανή. Δεν μου φταίει κανεί άλλο που εγώ δεν πήρα τα αυτοκίνητα για σερβι. Ή εγώ είμαι που αμέλησα. Τώρα λέω, ε, λέω φανταστικά γεγονότα. Δεν λέω ούτε δικά μου ούτε τη φίλη αυτή, αλλά είναι παρα... τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Ή εγώ είμαι που αμέλησα να μην συντάξω φορολογική δήλωση για τρία-τέσσερα χρόνια και έρχεται τώρα η... ο φόρο και μου ζητάει αναδρομικά να δώσω 10.000 ευρώ. Δεν μου συμβαίνει με αυτό. Μιλάω γενικά, εντάξει. Θα σα πω την αλήθεια, ντρέπομαι να σα πω για το αυτοψάμποτά και γι' αυτό δεν διάβασα και τα σαμποτάζ τη φίλη, γιατί δεν θέλω να την προσβάλλω. Γιατί γινόμαστε πάρα πολλοί βλάκε όταν αυτοσαμποταριζόμαστε. Θυμάστε το πρόσφατο vlog που έχουμε κάνει μαζί με την Δόκτωρα Ιστονή Θεοδοσίου, που μα έδωσε τον ορισμό τη βλακία, που είναι κάποιο ο οποίο κάνει ζημιά στον εαυτό του και ζημιά στου άλλου και ζημιά στον εαυτό του. Όταν αυτοσαμποταριζόμαστε, λειτουργούμε βλακοδό. Και πάμε τώρα στην περίπτωση της φίλης που είναι μονογονιός και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει ψυχοθεραπεία ή πιστεύει πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει ψυχοθεραπεία την ίδια στιγμή που καλείται να πληρώσει ποσό πολλαπλάσιο του αντιτίμου μερικών συνεδριών σε ψυχολόγο για να έρθει να επιδιορθώσει τα βλακώδη λάθη που έκανε λόγω αυτού Damage control. Ξέρετε τον όρο damage control. Περιορισμό ζημιών. Έχει κάνει πολλέ ζημιέ, φιλενάδε, ή που στείλει το mail. Και εγώ έχω κάνει πολλέ ζημιέ στον εαυτό μου. Πάρα πολλέ ζημιέ. Και υλικέ και σωματικέ και ψυχικέ και απ' όλα. Μπορούμε να βάλουμε ένα stop, μια τελεία και να πούμε σταματάω εδώ να λειτουργώ ανεύθυνα προς εμένα. Αρχίζω να λειτουργώ υπεύθυνα πρώτα προ τον εαυτό μου. Τι και αν είσαι μονογονιό. Από τη στιγμή που είσαι μονογονιό, έχει δεκαλόγου παραπάνω να βάλει τον εαυτό σου πρώτο. Και τη φροντίδα τη δική σου ψυχή και του δικού σου σώματο πάνω από οτιδήποτε άλλο. Γιατί είσαι εσύ που μεγαλώνει τα παιδιά σου. Είναι παράδοξο και βλακώδε. sorry που θα σου το πω και στο λέω με πλήρη συνέστηση. Τότε έχω λειτουργήσει και εγώ πολλέ φορέ βλακώδο στη ζωή μου και ίσω να λειτουργήσω και στο μέλλον βλακώδο. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε λάθη. Κάνουμε βλακίε κάνουν. Είναι βλακώδε να θεωρείς ότι επειδή είσαι μονογονιό, εσύ δεν πρέπει να φροντίζεις καθόλου την ψυχική σου υγεία, δεν πρέπει να ξοδεύει καθόλου χρήματα για να είσαι εσύ καλά για να πάνε όλα τα χρήματα στα παιδιά. Ξέρεις πάντα χρήματα μετά στι ζημιέ. Στι ζημιέ που κάνει λόγω του ότι έχει χάσει τον εαυτό σου, λόγω του ότι ζει μια ζωή που έχει βάλει τον εαυτό σου στη θέση του τελευταίου τροχού τη αμάξη, ενώ είσαι ο πρώτο τροχό τη αμάξη. Είσαι και οδηγό, είσαι και το τιμόνι, είσαι και μπροστινή τροχή για να πηγαίνει μπροστά η οικογένεια που έχει με τα δύο-τρία πόσα παιδιά έχει που είσαι μονογονιό. Οι μονογονεί οφείλουμε περισσότερο από αυτού που βρίσκονται σε γάμο να φροντίζουμε τον εαυτό μα. Μου λέτε αυτέ τι μέρε. Ε, ότι μετά το, δια, μετά το χωρισμό μου φαίνομαι καλύτερα. Ξέρετε γιατί φαίνομαι καλύτερα? Γιατί από τη στιγμή που είμαι μόνη μου, έχω συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο την ανάγκη του να φροντίζω την ψυχική και σωματική μου υγεία. Δεν νιώθω πλέον αφημένη. Α, είμαι μια χαρά. Είμαι σε ένα γάμο. Δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνη, είναι και ο άλλο υπεύθυνο. Και έτσι μπορεί να μην φροντίσω και ιδιαίτερα τον εαυτό μου με καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ανέπτυξα το διαβήτη, έβγαλα το αυτοάνοσο και έπαθε ζημιό θηροειδής μου όταν ήμουν αραβωνιασμένη. Ενώ τόσα χρόνια προηγουμένω που ήμουν ελεύθερη δεν είχα κάποιο θέμα υγεία. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν φταίει ο άλλο. Φταίω εγώ. Φταίω εγώ γιατί αφέθηκα. Αφέθηκα του στυλ. Δεν βάζω τον εαυτό μου πλέον πρώτο. Πάντοτε ω μονογονιό έβαζα τον εαυτό μου πρώτο και πλέον ω μονογονιό πάλι βάζω τον εαυτό μου πρώτο. Όχι να υποτιμήσω τα παιδιά μου. Όχι να τα παραρρήξω τα παιδιά μου. Αλλά έχω την έγνοια ότι αν εγώ δεν είμαι καλά, αν εγώ δεν είμαι υγιής, αν εγώ δεν είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, ποιος θα είναι εκεί για αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό πολλέ φορές βλέπετε παιδιά από μονοκονικές οικογένειες, τα οποία να τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα στη ζωή τους και ακαδημαϊκά και στις προσωπικές τους σχέσεις και στην κοινωνικότητα τους. Επειδή ακριβώς υπάρχουν από πίσω μόνο οι οποίοι έχουν πιάσει το νόημα ότι επειδή τα παιδιά μόνο εσένα έχουν ως πρώτο Uh, άνθρωπο τον οποίο θα έρθω σε επαφή, ω ενήλικα με τον οποίο ζω στο ίδιο σπίτι, εντάξει, απλώ δεν ζουν μαζί μου τα παιδιά, είναι καλοκαίρι τώρα εκείνη εδώ και τα παιδιά, αλλά ξέρω ότι είμαι το πρώτο πρόσωπο αναφορά. Στο οποίο θα, θα αποταθούν όταν του συμβαίνει οτιδήποτε. Θα αποταθούν για να μοιραστούν τι χαρέ του και να μοιραστούν τι θλίψει του. Αν εγώ δεν είμαι καλά ψυχολογικά και δεν είμαι καλά σωματικά, δεν θα μπορώ ούτε τι χαρέ των μου να μοιραστώ. Φιλενάδα, συγγνώμη που με μαζί σου, συγγνώμη που είμαι έντονη, αυτό όμως που θέλω να σου πω είναι ότι οφείλει να βάλεις τον εαυτό σου πρώτο και οφείλει να βρεις τρόπο να κάνεις ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν και δωρεάν δόμες ψυχοθεραπείας. Αν κάθεσαι εκεί πέρα και λες «Αχ, πολλές ατυχίες συμβαίνουν στη ζωή μου, είμαι κρίμα, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι είμαι άτυχη, είναι όλα πολύ σκούρα, είναι όλα πολύ μαύρα, δεν θα κάνεις τίποτα» θετικό προς εσένα. Αντιθέτως θα σου συμβούν και άλλες εντός εισαγωγικών ατυχίε, που στην πραγματικότητα η άφεση σου και η μιζέρια σου δεν θα σε προστατεύσει από τις συνέπειες των δικών σου επιλογών, πράξεων ή απραξίας. Συγγνώμη που είμαι αυστηρή. Είμαι αυστηρή για να τα ακούω πρώτα εγώ. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Και αν εντοπίσουμε ότι αυτοσαμποταριζόμαστε, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ξεμπλέξουμε αυτό το κουβάρι. Πίσω από το αυτοσαμποτάζ συνήθω κρύβεται μια παιδική ηλικία σκληρή και δύσκολη, στην οποία οι γονεί ή ο γονιό δεν έδινε την απαραίτητη ενθάρρηση στο παιδί. Κρύβεται ένα μη ασφαλή δεσμό με του γονεί ή του φροντιστέ. Παιδιά δηλαδή που έχουν μεγαλώσει με έντονη επικριτικότητα. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει με ψυχική και σωματική βία. Παιδιά που οι γονεί του δεν πίστευαν σε αυτά. Παιδιά τα οποία δεν ήταν καλυμμένε οι ψυχικέ και συναισθηματικέ του ανάγκε μεγαλώνοντα, κινδυνεύουν μεγαλώντα να είναι αυτοκαταστροφικοί ενήλικε. Δεν μπορώ να ξέρω για τον καθένα τι συμβαίνει και τι ισχύει και είναι αυτοκαταστροφικό. Εάν είμαστε αυτοκαταστροφικοί, όμω πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και εγώ πάω αυτέ τι μέρε. Να πα κι εσύ. Να πάτε κι εσεί. Με όλη μου την αγάπη. Φιλιά.